Παιδιά, η νύχτα των Λεοντιδών. Τι ωραία εικόνα αυτή η τελευταία. Τι ωραία εικόνα και τι ωραία μουσική είχε γενικότερα αυτή η σειρά. Αλλά είδαμε και τον Θεοχάρη Ιωαννίδη στο συγκεκριμένο επεισόδιο. Λοιπόν, εγώ θέλω να σας πω ότι η Έλενα Κρήτα μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook ευχαρίστησε πάρα πολύ όλο τον κόσμο και δεν ξέρω αν είναι εύκολο να... πάρα πολύ ωραία, να το διαβάσουμε λίγο όλοι μαζί. Εκ μέρους όλων όσων δούλεψαν στα μυστικά της ΕΔΕΜ, μπροστά και πίσω από τις κάμερες, όλα αυτά τα χρόνια. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που μας αγκαλιάσατε, μας πιστέψατε, μας στηρίξατε. Γίνατε μια μεγάλη παρέα της Φεγγαρόπετρας και προχωρήσαμε όλοι μαζί. Μας δώσατε κάτι που δεν μας το χρωστάγατε. Ευχαριστώ. Ένα πραγματικά πολύ ωραίο και συγκινητικό μήνυμα. Και μ' αρέσει εμένα να εκφράζεται ο δημιουργός έτσι στον κόσμο άμεσα. Είναι το καλό που σου προσφέρουν τα κοινωνικά δίκτυα. Ξέρεις κάτι, νομίζω ότι η Έλενα Κρήτα και ο Γιώργος Κυρίτσης βοήθησαν πάρα πολλούς ηθοποιούς. Μου έλεγε ο Στέλιος ο Καλαθάς, ήταν μια ποιοτική δουλειά και μπροστά και πίσω από τις κάμερες. Δηλαδή μου λέει, δεν είχαμε την αίσθηση εμείς ότι παίζαμε σε σαπουνόπερα ή κάτι τέτοια που ακουγόντουσαν. Ήταν, μου λέει, προσεγμένη παραγωγή και μπροστά και πίσω από τις κάμερες. Νομίζω ότι ήταν το πρώτο καθημερινό σύριαλ το οποίο ήταν πέραν από αυτά που είχαμε συνηθίσει μέχρι τώρα. Με πόρτες που πέφτανε κάτω και τείχους και που κουνιόντουσαν. Ήταν μια νορμάλ καθημερινή παραγωγή. Γνωρίζω τα εσωτερικά του θέματος, καταλαβαίνεις. Βέβαια. Ότι είχαν από την αρχή απαιτήσει να γίνονται γυρίσματα κινηματογραφικού χαρακτήρα. Αυτό που λέει και ο Γιώργος δηλαδή. Όχι σε ένα χώρο βάλαμε και εξωτερικά και όλα αυτά σχετικά. Πολύ καλή δουλειά. Το χειρότερο σε εισαγωγικά όλων είναι ότι ειδικά ο Κυρίτσης το ζούσε τόσο έντονα, σαν να πρωταγωνιστήσει ο ίδιος και να βίωνε όλους τους ήρωες κάθε φορά που το έγραφαν. Τι ωραίο όμως. Υπήρχε και μία ομάδα ανθρώπων από πίσω που έγραφαν, δηλαδή έκαναν το πλότ η Έλενα Ακρίτα και ο Γιώργος Κυρίτσης και η ομάδα ανθρώπων. Κάθε ένας έφτιαχνε τα κείμενά του. Που σαν διαδικασία είναι και η σωστή, δηλαδή. Είναι σωστή. Όχι με δύο, αλλά με πάρα πολλούς κειμενογράφους. Μα γι' αυτό συνδυάστηκε, παιδιά, και η ποιότητα με τα νούμερα. Υψηλά νούμερα με ποιότητα. Νομίζω μια προσεγμένη δουλειά που γίνεται με πολύ αγάπη και με μια καλή ομάδα πάντα θα πηγαίνει καλά. Λοιπόν, πριν περάσουμε στα πρώτα των τηλεοπτικών, γιατί σήμερα τι φώτα κλείσανε, τι μικρόφωνα χαλάσανε.